Γεια σας παιδιά, Γκάμπριελ εδώ και στο σημερινό το βίντεο θα κάνουμε ένα ακόμα επεισόδιο Mukbang School! Καταρχάς, πριν ξεκινήσω το βίντεο μπορείτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου όσο δεν έχετε κάνει και να κάνετε και ένα like στο βίντεο να μου δείξετε ότι σας άρεσε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν για food porn! Όπως είδατε στο food porn έχουμε μύδια σαγανάκι με πατάτες, ορίστε. Σκουλ. Ωραία. Επειδή με έχετε πει σε πολλά βίντεο να τρώω ψωμί, έφερα και ψωμί. Είναι μισό ψωμί βασικά. Όσο δεν έχω φάει στα mukbang θα το φάω σήμερα. Και έχουμε και σόδα. Σόδα έβαλα γιατί κανονικά σήμερα δεν έπρεπε να φάω αυτό το φαγητό. Γιατί χθες έκανα ένα γύρισμα από massive video και όταν κάνω γύρισμα από massive video μετά τις επόμενες μέρες τρώω φρούτα και λαχανικά, οπότε okay. Επειδή δεν είχα άλλη μέρα να το γυρίσω και επειδή ήταν και μύδια, ας πούμε, που μου αρέσουν τα μύδια, είπα να το γυρίσω σήμερα, δεν πειράζει, ας πάρουμε μερικές θερμίδες παραπάνω. Ούτως ή άλλως περπατάμε πολλές ώρες την ημέρα, κάνω γυμναστική πολλές ώρες την ημέρα, οπότε τις χάνουμε τις θερμίδες. Ας ξεκινήσουμε να τρώμε κλασικά. Κάνω μια δοκιμή. Πατάτες έχω βάλει λίγες γιατί δεν με εξητάρουν ιδιαίτερα οι πατάτες. Μου αρέσουν, αλλά όχι πάρα πολύ. Και θα προτιμούσα με τα μύδια να ήταν τηγανιτές οι πατάτες για φούρνου. Αλλά οκ. Okay. Για να δούμε τι ψαριά θα πιάσουμε. Για να πιάσω κανένα μύδι, θα σου το δείξω κιόλας στην κάμερα. Ευτυχώς η σάλτσα είναι στερεή, ελπίζω να μην φύγει. Εδώ δείτε, σκούμε. Τα μύρια είναι δυνατά. Γενικά υπάρχει ένα σώσμα τα μύρια, γιατί άμα δεν είναι καλά καθαρισμένα και υπάρχει τρίχα μέσα, εκεί υπάρχει πρόβλημα ρε παιδί μου, μπορεί να πάθεις δηλητηριάσεις και να σε χάλια από όσες μέρες, ας πούμε. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ με τη σάλτσα, είναι δυνατά. Σας είχα ζητήσει στο προηγούμενο mukbang να μου στείλετε φώτο που τρώτε. Φώτο δεν μου στείλετε πάρα πολύ, μου στείλετε περίπου καμιά δεκαριά άτομα. Οπότε δεν τις παίξω σε αυτό το mukbang. Θα περιμένω, ξέρω εγώ, να στείλετε κι άλλοι για να τις βάλω σε ένα mukbang, ξέρω εγώ, να παίζουν από δίπλα, ξέρω εγώ, από εδώ πάνω. Αλλά επίσης σας ζήτησα να μου στείλετε και διάφορα θέματα στο Facebook, να μου πείτε κάποιες απορίες που θα έχετε, κάποια προβλήματα που έχετε, κάτι που θέλετε να κάνετε και το σκέφτεστε, να σου πω και εγώ μια γνώμη, ας πούμε. Μου στείλετε κάποια άτομα και σήμερα το mukbang θα γίνει έτσι με εσάς παρέα και θα προτιμούσα να γίνεται έτσι με εσάς για να είναι και πιο διαδραστικό, ας πούμε. Οπότε ας πάρω το κινητό και ξεκινήσω τα μηνύματά σας. Δώστε μου λίγο ένα λεπτό λίγο. Λοιπόν, ρωτάει η Φωτεινή. Σκουλ! Ερώτηση που ζήτησες. Όταν με γράφετε σκουλ στη σελίδα στο προφίλ μου είναι δυνατό. Μου λέει, σκουλ! Ερώτηση που ζήτησες. Πλέον τα αγόρια, λέει, τι έχουν πάθει, λέει, και δεν πολύ φλερτάρουν με τα κορίτσια, λέει, και ντρέπονται να μας ζητήσουν και φουγκού, και Facebook δηλαδή, ή έστω το τηλέφωνό μας. Λοιπόν, η Φωτεινή εδώ πέρα, το αφήνω στην άκρη το κινητό, η Φωτεινή εδώ πέρα έχει απορίες, γιατί δεν είστε λίγο ρε παιδί μου να την πέφτει σε κορίτσια. Κοίταξε να δεις ότι είναι. Θα σου πω, δεν θα σου πω για μένα, θα μιλήσουμε γενικά για όλους τους άντρες. Γιατί εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, αν με ενδιαφέρει μια κοπέλα, θα πάω να της μιλήσω. Λοιπόν, οι άντρες γενικά είναι και ντροπαλοί. Αυτό το λατρεύω που κάνω τώρα με το ψωμί. Και γενικά είναι λίγο κοτούλες ρε παιδί μου. Δηλαδή όλο το βράδυ μπορεί να κοιτάνε μία κοπέλα σε ένα μαγαζί ή ξέρω εγώ αν είναι σχολείο να την κοιτάνε όλη τη μέρα, την παρατηρούνε και να μην έρθουν ποτέ να ζητήσουν το τηλέφωνο σου ή το Facebook σου, γιατί θεωρούν ότι από μέσα τους θα φάνε άκυρο. Κακό αυτό. Εγώ πιστεύω ότι και τα άκυρα ζωή είναι μέσα, δεν γίνεται
να μας λένε συνέχεια ναι. Να, άμα ήταν να πηγαίνουμε σε οποιαδήποτε κοπέλα και τη λέμε να βγούμε, ξέρω εγώ, πάρω το κινητό μου. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Θα φάμε και το άκυρο μας, όλοι το έχουμε φάει. Αλλά, τι γίνεται τώρα. Φταίτε κάποιες φορές και εσείς, πιστεύω. Γιατί μερικές έχετε την ήδη πολύ ψηλά και με το που έρχεται ο άλλος να σας πλησιάσει, χωρίς καν να τον ακούσετε, τον ακυρώνετε, ρε παιδί μου. Γιατί ενώ είστε ελεύθερες, μιλάμε έτσι τώρα, έτσι. Για ελεύθερες κοπέλες, δεν μιλάμε για αυτές που έχουν σχέση και τον άλλο το σταματάνε, ξέρω εγώ, διακριτικά και του λένε: κοίταξε να είσαι, έχω σχέση. Οκ, okay, και φεύγει. Μιλάμε για κοπέλες που είστε ελεύθερες. Δηλαδή, μπορεί να δείτε, ξέρω εγώ, έναν να σας πλησιάζει, ο οποίος μπορεί να μην σας αρέσει εμφανισιακά, για παράδειγμα. Και τον απορρίπτε γι' αυτό. Άκουσε ο άλλος τι έχει να σου πει. Δηλαδή, μπορεί αυτός που δεν σου άρεσε πολύ εμφανισιακά να είναι πολύ πιο γαμάτος από αυτόν που σου αρέσει τέρμα εμφανισιακά. Γιατί πολλοί άνθρωποι που είναι πολύ όμορφοι, ας πούμε, και γυναίκες και άντρες, βασίζονται πάρα πολύ στην εξωτερική σου εμφάνιση και δεν επεξεργάζονται τα άλλα πράγματα του εαυτού τους. Δηλαδή, καταλάβατε. Δηλαδή, είναι βασισμένοι σε αυτά στο εξωτερικό τους, ότι είναι ωραίες και ωραίοι και οκ, okay, είμαστε γαμάτοι. Και δεν εστιάζουν σε άλλα πράγματα του εαυτού τους, δηλαδή έχουν και άλλα χαρίσματα σίγουρα, αλλά βασίζονται στην ομορφιά τους, γι' αυτό λένε οι περισσότερες, οι πανέμορφες κοπέλες, ξέρω εγώ, ή τα πανέμορφα τα παιδιά, τα αγόρια, είναι λίγο ψώνια, λίγο. Γιατί εκεί μόνο βασίζονται. Ενώ έχουν σίγουρα και άλλα χαρίσματα τα οποία δεν τα εκμεταλλεύονται καθόλου, πιστεύω εγώ. Αλλά γενικά οι άντρες, να πηγαίνετε να μιλάτε στις κοπέλες, να μην ντρέπεστε, να μην κολλάτε, ρε παιδί μου, γιατί εγώ παλιότερα, ας πούμε, ντρεπόμουν. Και τι έκανα μετά, κοιτούσα όλο το βράδυ μια κοπέλα για παράδειγμα σε ένα μαγαζί, δεν πήγαινα ποτέ να τη μιλήσω και μόλις γύριζα σπίτι, κομπανούσα το κεφάλι μου στον τοίχο, λέω τι βλάκα, θα έπρεπε να τη μιλήσω, ρε γάμο του. Γιατί δεν θα την ξαναέβλεπα ποτέ αυτή την κοπέλα, δηλαδή θα έπρεπε να ήταν πολύ σύμπτωση να την πετύχω στο ίδιο μαγαζί την ίδια μέρα και την ίδια ώρα που θα βγω. Οπότε χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο, όπως και στο σχολείο ακόμα. Δεν θα μιλούσε μια κοπέλα, ας πούμε, που με ενδιαφέρει, θα ντρεπόμουν πάρα πολύ. Και σιγά σιγά, ρε παιδί μου, εντάξει, το επεξεργάστηκα μέσα μου, το δούλεψα και λέω: όχι, οκ, ρε παιδί μου, αν μου αρέσει μία, θα πάω να τη μιλήσω, θα τη ζητήσω το κινητό. Εντάξει. Το θεωρώ λίγο βλακία να πάω να μιλήσω μια κοπέλα και να ζητήσω στο Facebook. Γιατί, οκ, ρε παιδί μου, ας πάρε το κινητό μου αρχικά, φέρε το κινητό σου. Και άμα, οκ, ταιριάξουμε, ας πούμε, και βγούμε και τη βρούμε την άκρη, πάρε και το Facebook, πάρε και το Twitter, πάρε και το Instagram, πάρε τα όλα μετά. Αλλά αυτό. Εν τω μεταξύ. Τα μύδια είναι, άστο να πάνε. Κόλαση και σάλτσα μέσα είναι. Επίσης ένα λάθος που κάνουν τα αγόρια, σε όλο το φάκελο ψωμί, για να μην με κράζει που δεν τρώω ψωμί. Επίσης ένα μεγάλο λάθος που κάνουν τα αγόρια, όταν πάτε, γενικά όταν κοιτάτε, ας πούμε, σε ένα μαγαζί κάποια, μην κοιτάτε όλες τις κοπέλες του μαγαζιού. Ή μην πάτε να μιλήσετε σε όλες τις κοπέλες του μαγαζιού και δείχνετε άσχημη εικόνα, γιατί αυτά φαίνονται μες στο μαγαζί. Ή γενικά στο σχολείο ή στη δουλειά, ας πούμε, μην είσαι πέφτουλας, ας πούμε, χοντρός. Επικεντρώσου, σου αρέσει, ξέρω εγώ, η Μαριάννα, επικεντρώσου τη Μαριάννα. Σου αρέσει, ξέρω εγώ, η Δέσποινα, επικεντρώσου τη Δέσποινα. Μην επικεντρώνεσαι σε όλες τις που υπάρχουν γύρω σου, τέλος πάντων. Γιατί εγώ, άμα έπαινα σε ένα μαγαζί και κοιτούσα 5-6. Θα το έπαιρναν πρέφα μεταξύ τους, όσοι με κοιτούσαν, ας πούμε, γιατί δεν με κοιτούσαν και 5-6. Ή ξέρω εγώ, αν πήγαινα να μιλήσω στη μία, έτρωγα το άκυρό μου και πήγαινα στην άλλη και μετά στην άλλη, αυτά φαίνονται μέσα στο μαγαζί. Ή αυτά μαθαίνονται στο σχολείο, για παράδειγμα, ή αυτά μαθαίνονται στη δουλειά. Όταν κάνεις πολλά πεσήματα σε πολλές, σε βγαίνει το όνομα σου, λένε αυτός είναι λιγούρι, είναι πέφτουλα, ας πούμε, όποια κάτσα, ας πούμε, καταλαβες. Σίγουρα όταν βγαίνεις σε ένα μαγαζί μπορεί να σου αρέσουν πάνω από μία, ας πούμε, αλλά οκ, okay, επικεντρώσου στη μία, ρε φίλε, μην πας παντού, ας πούμε. Και μη σπάζεστε όταν σας ρίχνουν άκυρο οι κοπέλες και τσατίζετε και λέτε μωρέ την ηλίθεια με ρίξε άκυρο. Εντάξει, κοίταξε, άμα το κάνει με καλό τρόπο, εγώ δεν το κατακρίνω. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες οι οποίες φέρονται πολύ άσχημα και σνομπάρουνε. Ενώ είσαι ο καημένος, πας με μια καλή θέληση, με μια καλή τέτοια, να τις μιλήσεις ωραία, ας πούμε, και αυτές σε διώχνουν ή άσχημα. Αυτές οι κοπέλες, απαξιό δηλαδή, ούτε ασχολούμαι. Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οι κοπέλες όμως που σας φέρονται ωραία και σας κλειγούνται ωραία, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έχω σχέση, ξέρω εγώ, βασικά, ξέρω εγώ,
μπορεί να πει δεν θέλω να βγούμε και τέτοια, να σου το πει ειλικρινά, ας πούμε, αυτές είναι ok, ρε παιδί μου. Μπορείτε, ας πούμε, να φύγετε κανονικά και να μην σκάσετε, ας πούμε, δηλαδή, για αυτό το πράγμα. Αυτές είναι ok, τέλος πάντων. Εντάξει, εξηγήθηκαν ωραία αυτές. Το είπαν στα ace ότι δεν θέλουν, ρε φίλε, ok. Αλλά η συνόπη είναι πρόβλημα. Και καταρχάς, μην πάτε με την προοπτική ότι θα φάτε άκυρο. Επίσης, κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει. Μισό λεπτό λίγο να φάω. Για τις κοπέλες είναι ότι πολλές φορές θα βγουν σε ένα μαγαζί και απλά ρε παιδί μου δεν θα κοιτάνε κανέναν, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή θα δεις μια κοπέλα η οποία δεν κοιτάει πουθενά, ασχολείται όλο με τη φίλη της, μιλάει με τη φίλη της, δεν κοιτάει γύρω της καθόλου τι συμβαίνει. Άμα σου αρέσει, πάρε να τις μιλήσεις. Γιατί οι κοπέλες δεν βγαίνουν, ρε παιδί μου, με την προοπτική να βγουν να προκαλέσουν. Μπορεί να βγαίνουν να βγουν να γουστάρουν, να βγουν με τη φίλη της, να χορέψουν, να πούν με τη φίλη της. Πας και το ρισκάρεις, ρε παιδί μου. Μπορεί να κάτσει βάση, μπορεί και να μην κάτσει. Εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να μην με κοιτάξει κοπέλα, να την κοιτάξω εγώ και να πάω να της μιλήσω και να βγω και μαζί της. Δεν βγαίνουν πάντα, ας πούμε, με τη λογική ότι σε κοιτάω, θα με κοιτάξεις. Δεν πάει έτσι, δεν είναι sub for sub, κατάλαβες. Εντάξει, μερικές είναι στην κοσμάρα σου, λέω, βγαίνουν έξω, okay, ρε παιδί μου. Θα μου πεις τώρα, βγήκες έξω για να μιλήσεις με τη φίλη σου. Εντάξει, βγήκες έξω να μιλήσεις με τη φίλη σου, το κλαμπ μέσα που βαράει τέρμα μουσική. Βγήκε να μιλήσεις με τη φίλη της ή να χορέψεις με τη φίλη της. Δεν γουστάρει, ρε παιδί μου. Άμα πάει κάποιος και την πλησιάσει και γουστάρει, παιδί μου, θα το συνεχίσει σίγουρα, πίστεψέ με. Δηλαδή και να μην σε είδε ποτέ μέσα στο μαγαζί, αν πας και τη μιλήσεις και την πλησιάσεις με ωραίο τρόπο, πιστεύω ότι όλα κομπλέ. Αλλά γενικά είναι μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει αυτό το πράγμα ότι οι άντρες όντως δεν την παίρνουν στις γυναίκες. Ας παραλύσουμε τα αρνητικά και τα θετικά αυτά που ανέφερα. Σαν κίνηση δύσκολα την κάνουν οι άντρες. Το βλέπω εγώ και από τις παρέες μου, έτσι. Πολλές φορές είμαστε έξω και τους λέω, τους βλέπω ρε παιδί μου, κοιτάνε κάποια, λέω άντε ρε, πάντε λέω και δεν πάνε ρε. Δεν πάνε, λέω τι κάνετε. Δηλαδή προτιμάς, ας πούμε, ρε παιδί μου να γυρίσεις σπίτι και να πεις τι πλάκα, ας πούμε, δεν τη μίλησα. Πάνε, αυτό την κοιτάς. Σου αρέσει, ρε παιδί μου, αυτή. Πάνε και ας φας άκυρο. Τι φοβάσαι για το άκυρο. Δεν μπορούν να είναι όλα νέες στη ζωή, ρε παιδί μου. Θα σημούν και αυτά. Anyway, ελπίζω φίλοι μου να σε κάλυψα. Πάμε σε ένα άλλο σχόλιο. Βασικά, από ό,τι βλέπω, δεν θα προλάβω να τα κάνω όλα τα σχόλια. Εντάξει, τα κάνω σιγά σιγά σε κάθε mukbang. Οπότε είναι πολύ καλή φάση. Εγώ το γούσταρα πάρα πολύ αυτό. Πάμε σε άλλη ερώτηση. Φίλος ο Λευτέρης ο Μακρύδης με ρωτάει τι γνώμη έχω για τα τατουάζ. Θα σας πω και αυτό επειδή είναι long story και με ενδιαφέρει αυτή η ερώτηση, ρε παιδί μου. Εγώ γενικά ήθελα να κάνω τατού και ακραία τατού. Δηλαδή ήθελα να κάνω όλη την πλάτη μου. Ήθελα να κάνω στα χέρια μου εδώ στα δάχτυλα μπροστά. Ήθελα να κάνω εδώ στο χέρι. Γενικά ήθελα να κάνω πολλά τατού. Αλλά τι γίνεται τώρα. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα οι άνθρωποι είναι κολλημένοι τελείως. Δηλαδή τι εννοώ. Αν πας σε μια δουλειά, τώρα εντάξει είσαι μικρός ρε παιδί μου, λες θα κάνω τατουάζ, ή όταν είσαι φαντάρος, ας πούμε, ξέρω και δεν έχεις ξεκινήσει ακόμα να εργάζεσαι. Αν κάνω τατουάζ, λες ρε παιδί μου, οκ, είμαι πάνω στην κάβλα μου, πάνω στην τέτοια μου, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το επαγγελματικό μετά, επειδή στην Ελλάδα είναι λίγο κολλημένοι και σου λένε ρε παιδί μου, σε βλέπουμε τατουάζ με μανίκι στο χέρι, ας πούμε, και σου λένε φίλε, έχεις τατουάζ, δεν θα σε προσλάβω γιατί για μένα αυτό δεν είναι καλό. Σαν να δεν χτυπάει καλά στο μάτι στον πελάτη, ας πούμε, να σε βλέπει μετά του εσένα. Τελείως άγκυρο αυτό πιστεύω. Είχα πάει σε ένα ξενοδοχείο για δουλειά. Ας πούμε, δεν από εκεί ξενοδοχείο ήταν. Μου λέει, για να συνεχίσουμε λέει τη συνέντευξη, λέει, καταρχάς, θα έχεις λέει κοντό μαλλί, όχι μακρύ. Λέω, οκ. Okay. Μούσια, κομμένα όλα, δηλαδή τέρμα ξυρισμένος ρε παιδί μου, εντάξει, λέω οκ okay, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θέλει για την υγιεινή, ας πούμε πέσει καμιά τρίχα κάπου, οκ okay, ρε παιδί μου, συμφωνώ, άμα είσαι μπαρ εκεί πέρα, ξέρω εγώ, η κουζίνα, συμφωνώ με αυτό που είπε. Μου λέει και τα τατού, λέει, δεν πρέπει να έχεις τατού σε εμφανές σημείο, λέει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με όλα αυτά τα τρία που ανέφερα, δεν μπορούμε δυστυχώς, λέει, να συνεχίσουμε τη συνέντευξη. Εντάξει, εγώ ρε παιδί μου και γενικά ξενέρωσα, δηλαδή λέω, εντάξει, εγώ τατουάζ δεν έχω σε εμφανές σημείο, ούτε σε, ξέρω εγώ, κάπου στο σώμα μου, τέλος πάντων, δεν έχω κάνει.
για το λόγο αυτό, επειδή είναι κομπλεξική εδώ πέρα στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Ενώ στο εξωτερικό δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με τα τατουάζ και σε δουλειές έχει ο άλλος τατουάζ. Εντάξει, ίσως σε σοβαρές εταιρείες στο εξωτερικό να μην έχεις εμφανές τατού, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Αλλά εδώ στην Ελλάδα κολλάνε πάρα πολύ. Να πας σε μαγαζί πολιτής και να έχεις τατού στο χέρι της πουτάνας, δεν υπάρχει περίπτωση σε πάνω. Δηλαδή, και άμα το κάνεις στη διάρκεια, θα σε διώξεις στάνταρ το μαγαζί. Είναι γενικά πολύ κολλημένη σε αυτά τα θέματα. Εδώ οι Έλληνες και γενικά η Ελλάδα είναι πολύ πίσω, ρε παιδί μου, σε πολλά πράγματα. Και γενικά εδώ πέρα οι Έλληνες είναι λίγο κλειστόμυαλοι, δεν είναι τόσο ανοιχτοί. Δηλαδή, δύσκολα δέχονται κάποια πράγματα και τα δέχονται μετά από χρόνια, ας πούμε. Ενώ στο εξωτερικό, ας πούμε, μπορεί να έχει γίνει τώρα κάτι στη μόδα, ας πούμε, ξέρω, και να είναι αποδεκτό. Εδώ στην Ελλάδα, αν στο εξωτερικό γίνει, ξέρω εγώ, τώρα καινούργια μόδα το 2016, εδώ θα έρθει το 2036, ας πούμε, και θα γίνει αποδεκτό. Μπορεί σαν μόδα να έρθει και την ίδια χρονιά, αλλά θα το αποδεκτούν, ξέρω εγώ, οι Έλληνες μετά από 20 χρόνια. Φυσικά όμως κάποια πράγματα που είναι από το εξωτερικό είναι και ακραία, έτσι. Δεν μπορείς να δεχτείς όλα, είναι κάποια πράγματα τρελά, ας πούμε, που, οκ, ρε παιδί μου, είναι μαλακία να γίνεται μόδα. Αλλά κάποια άλλα πράγματα, π.χ. τώρα το τατού, δεν είναι κάτι, δεν είναι αποθή κάποιον να μας αντιμετατού, ας πούμε. Τέλος πάντων. Αυτή ήταν η άποψή μου, φίλοι, για τα τατού. Εγώ θέλω να κάνω, αλλά δυστυχώς για την Ελλάδα δεν θα. Άμα ήμουν στο εξωτερικό θα είχα κάνει σίγουρα 100%. Αλλά εδώ στην Ελλάδα να κάνω μόνο στην πλάτη, ας πούμε, ξέρω εγώ, να το βλέπω μόνο εγώ στον καθρέφτη, δεν θέλω. Εγώ θέλω να κάνω και σε άλλα σημεία εμφανές. Οπότε λέω, εφόσον δεν μπορώ να κάνω σε κάποια σημεία που θέλω, δεν θα κάνω στην πλάτη πουθενά. Δεν υπάρχει λόγος να με βλέπουν στην πλάτη μόνο το καλοκαίρι, ας πούμε. Στην παραλία που δεν πηγαίνω. Για να δούμε άλλη μια ερώτηση και να το κλείσουμε το βίντεο. Λάμπρος Αλμπέρτης. Δώσε μας, λέει, καμιά λύση, λέει, για την πίεση που δεχόμαστε, λέει, από παντού, λέει, για τις πανελλήνιες. Γιατί είμαστε, λέει, τρίτη λυκείου, λέει, τώρα. Φροντιστήρια, λέει, 5 ώρα, συν πίεση από το σχολείο. Κοίταξε, φίλε μου. Σίγουρα υπάρχει πολλή πίεση και εντάξει, λογικό είναι, ρε παιδί μου, και εγώ υπήρξα μαθητής, ας πούμε, και ήταν το σχολείο, ήταν τα φροντιστήρια, ήταν εκτός το φροντιστήριο του σχολείου, ήταν τα αγγλικά, ας πούμε, που πρέπει να πάω να μάθουμε. Ήταν διάφορα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, να μάθεις πληροφορική, ας πούμε, για ECDL να κάνεις εγώ να δώσεις. Είναι πολλά φορτώνονται μαζί, αλλά επειδή δυστυχώς, αν υπήρχε καλύτερο σύστημα, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνετε όλοι στο φροντιστήριο για να κάνετε εξτρά μαθήματα. Που στην ουσία θα διδάσκεις αυτά τα μαθήματα στο σχολείο και κακώς, ας πούμε, πηγαίνετε και σε φροντιστήριο και πηγαίνουμε όλοι σε φροντιστήριο, τέλος πάντων, να μάθουμε τα ίδια πράγματα που μας τα κάνουν ήδη 6 και 7 ώρες και 5 ώρες στο σχολείο. Πηγαίνεις άλλο ένα 5ωρο φροντιστήριο και κάνεις τα ίδια πράγματα. Αν υπήρχε καλύτερο σύστημα, θα τα μαθαίνετε όλα στο σχολείο. Θα τα μαθαίναμε κι εγώ το ίδιο, έτσι. Δεν θα χρειάζονταν καν να πάμε φροντιστήριο. Αλλά δυστυχώς, έτσι πως είναι τα πράγματα, πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή, να τελειώσεις το λύκειο, να τελειώσεις με τις πανελλήνιες και να είσαι κομπλέ. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει άγχος και πίεση, δηλαδή και φαντάσου και στη δικιά μου τη φάση που δεν δίνω πανελλήνιες, ας πούμε, που δουλεύω, και σε μένα υπάρχει πολύ άγχος και πίεση. Σκέψου ότι εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, στην ηλικία μου τέλος πάντων, ή όταν τελειώνεις το σχολείο τέλος πάντων και ψάχνεις μια δουλειά να βρεις και το πανεπιστήμιο, είμαστε σε μια φάση στην οποία, ας πούμε, εμείς καθόμαστε και δουλεύουμε για 500 ευρώ 8 ώρες συν υπερορίες χωρίς να τις πληρωνόμαστε. Άλλοι δεν μπορούν να ξέρω εγώ και ένσημα, ακόμα πιο extreme πράγματα. Και επίσης, δουλεύεις που δουλεύεις για 500 ευρώ 8 ώρο και κάτι παραπάνω, ας πούμε, αν δουλεύεις υπερορία, έχουν και την τρελή απέτηση από εμάς να θέλουμε να δουλεύουμε, λες και δουλεύουμε για 1500 ευρώ. Δηλαδή, φαντάσου ότι δεν υπάρχει μόνο πίεση στο σχολείο, φίλε μου. Γενικά, όλη η φάση είναι δύσκολη και πρέπει να κάνουμε υπομονή και να προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Εγώ, φίλε μου, προσπαθώ να μην αγχώνομαι. Όταν είμαι στη δουλειά, κάθομαι στη δουλειά και όταν γυρίζω σπίτι, τα ξεχνάω αυτά περί δουλειάς. Δηλαδή, τα αφήνω στην άκρη. Δηλαδή, και εσύ όταν είσαι από το σχολείο και γυρνάς σπίτι, μην σκέφτεσαι όλη αυτή την πίεση που τρως και όλο αυτό. Αχ, θα πάω με τα φροντιστήριο. Κάντο με διάθεση, φίλε μου. Δηλαδή, σκέψου θετικά πράγματα που θα μπορούν να σε κάνουν να σου αλλάξουν λίγο τη διάθεση. Πάρτο με τη θετική πλευρά. Ότι θα τελειώσει, θα πας φοιτητής. Σκέψου το λίγο μελλοντικά, σου, παιδί μου, για να σε λίγο να σε ανακουφίσει. Γιατί άμα αγχωθείς, δεν ξέρω τώρα αν είσαι καλός μαθητής ή μέτριος ή δεν είσαι τόσο καλός μαθητής, τέλος πάντων, αν αγχωθείς,
εκεί που να γράψεις εγώ κάτι δεν θα γράψεις ας πούμε τόσο καλά και γιατί το άγχος προκαλεί διάφορα πράγματα, οπότε δεν θα πας και καλά στις πανελλήνιες λόγω άγχους. Θα μπορούσε δηλαδή να πας καλύτερα αν δεν ήσουν αγχωμένος. Οπότε κάνε μια υπομονή. Θα περάσει όλο αυτό, δεν είναι... Είναι ρε παιδί μου μια χρονιά, τρίτη λυκείου είναι. Θα περάσει όλο αυτό, θα είσαι κομπλέ μετά. Εντάξει, μετά θα έχεις άλλα προβλήματα στο κεφάλι σου. Δηλαδή κάθε ηλικία έχει τα δικά της. Μην νομίζετε ότι εσύ τώρα που είστε σχολείο ή όπως και εγώ όταν ήμουν σχολείο, το μοναδικό πρόβλημα ήταν η πίεση, φροντιστήριο, σχολείο, σπίτι διάβασμα μετά. Καθόλου προσωπικός χρόνος. Ισχύει αυτό, δεν υπάρχει προσωπικός χρόνος ούτε για τους μαθητές. Θέλουν να κάνουν κάτι, να βγουν, να πάνε λίγο μια. Και σκέφτονται, ας πούμε, πού γράφω αύριο ιστορία, ξέρω εγώ, πού γράφω αύριο μαθηματικά, πού μας έβαλαν τόσα πράγματα για το σπίτι. Μας έβαλαν τόσα σκίσα το φροντιστήριο για το σπίτι. Δηλαδή και το φροντιστήριο σας φορτώνει πράγματα. Οπότε υπάρχει αυτή η πίεση αναγκαστικά και δυστυχώς δεν είναι ότι φταίτε εσείς, ξέρω εγώ, ή ότι φταίμε εμείς, ξέρω εγώ, στο θέμα δουλειάς. Είναι ότι γενικά φταίει όλο το σύστημα, ρε παιδί μου, που έχουμε εδώ πέρα στη χώρα μας και δεν υπάρχει οργάνωση. Αν υπήρχε σωστή οργάνωση, όλα θα ήταν κομπλέ. Άρα εγώ σου λέω να κάνεις λίγο υπομονή, θα περάσει όλο αυτό, να το δεις λίγο πιο θετικά, να μην σε παίρνει από κάτω, γιατί αν σε παίρνει από κάτω, σίγουρα δεν θα πας καθόλου καλά σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή θα σε επηρεάσει, ρε παιδί μου. Εντί να γράψεις, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, αν θα πήγαινες χωρίς άγχος και έγραφες 20, μπορεί να γράψεις 15, μπορεί να γράψεις 10 και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Οπότε θα σου πει τη θετική πλευρά και θα σου κομπλέ, φίλε μου. Και γενικά, φίλε μου, να μην σκάς, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο στη ζωή. Όλα με μόχθο γίνονται. Ό,τι και να κάνεις ζωή σου είναι δύσκολο και υπάρχει πάντα η πίεση από πίσω. Οπότε δες το χαλαρά, δες το cool και θα σε κομπλέ από μένα. Μου άρεσε όλη αυτή η φάση γιατί είναι καλό να ακούω τις απορίες που έχετε, να ακούτε και εσείς τις δικές μου απόψεις, είναι καλή φάση. Επειδή τώρα τελειώνουμε το φαγητό, δεν θα πω κάτι άλλο, δεν διαβάσω άλλο μήνυμα γιατί έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Θα τα κάνω, δεν πειράζει, στο επόμενο mukbang, να έχω υλικό, ρε παιδί μου. Επίσης μπορείτε να μου στέλνετε και εσείς και άλλες ερωτήσεις, απορίες που θέλετε. Αν είπαμε δεν θέλετε να φανεί το όνομά σας ή να αναφέρω το όνομά σας, μπορείτε να με γράψετε το μήνυμα θέλω να μείνει ανώνυμο και γράφετε από κάτω την ερώτηση, έτσι. Γιατί μου στείλει και κάποια άτομα που λένε θέλω να μείνει το μήνυμα ανώνυμο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τα βάλω σήμερα στο σημερινό μουκμα. Επίσης να πω κάτι για μένα. Είχα κάνει 2-3 live στο Facebook. Για να φέρω αυτά τα άτομα στη σελίδα μου μέσα. Από εδώ και πέρα, να ξέρετε, τα live στο Facebook θα γίνονται μόνο από τη σελίδα μου. Γιατί δεν θέλω να ενοχλώ άλλους χρήστες που έχω στο προφίλ μου, γιατί δεν είναι όλοι στο προφίλ μου φαν. Έχω και άγκυρα άτομα που δεν υπάρχει λόγος να ενοχλούνται. Με ειδοποιήσεις, ας πούμε, ο Γκάμπριελ έκανε live Facebook, ok. Ένα ακόμα mukbang έφτασε στο τέλος του. Τέλειωνε το φαγητό, εντάξει, εννοείται μύδια κορυφαία. Έφαγα και λίγο ψωμί, δεν μπορείτε να πείτε. Βέβαια, το τη σόδα την ήθελε πιο σε λίγο. Anyway, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, να κάνετε ένα like σελίδα μου στο Facebook, να ακολουθήσετε Twitter, Instagram, Snapchat, παντού. Cool!